το έθιμο της Καντάδας και του Γλεντιού αναβίωσαν οι κάτοικοι του Αγίου Θωμά χθες το βράδυ, παραμονή της εορτής του Αποστόλου Θωμά. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα από τη γύρω-γύρω περιοχή και από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και της Κρήτης έχουν έρθει για να προσκυνήσουν. Βοήθειά μας. Και να είστε καλά. Τα δύο τελευταία χρόνια προσπαθούμε να αναβιώσουμε το έθιμο της Καντάδας σε όλα τα σοκάκια του χωριού και μας ανοίγουν οι χωριανοί τα σπίτια τους, μας κερνάνε και περνάμε όμορφα. Παρουσία πλήθους κόσμου, ο ιστορικός ναός έγινε το σημείο αναφοράς όπου πιστοί προσκύνησαν την εικόνα του συμμετέχοντας στη Θεία Δοξολογία που τελέστηκε. Τα παλιά χρόνια ήταν διαφορετικά από τώρα. Δηλαδή, το πανηγύρι του Αγίου Θωμά ήταν εξακουστό σε όλο τον νομό Ηρακλείου. Και όχι μόνο, ναι, αλλά γιατί δεν υπήρχε κι άλλο χωριό με την ονομασία του Αγίου Θωμά. Μετά τη λειτουργία στα σοκάκια και τα σπίτια, οι ήχοι από την Καντάδα έκλειψαν την παράσταση. Σαν σήμερα, τα παλαιότερα χρόνια, όλοι έκαναν γλέντι στα καφενεία, σε όλο το χωριό. Έχει αντικατασταθεί το έθιμο αυτό με μια καντάδα που κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια από τα μέλη του συλλόγου. Ξεκίνησε και ακολουθεί όλο το χωριό. Νέοι και νέες, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι συμμετείχαν σε ένα έθιμο που επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να αναβιώσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγίου Θωμά, ο Λόγιος. Το έθιμο αυτό, την παραμονή της γιορτής, μετρά δεκάδες χρόνια, όπως τόνισαν οι κάτοικοι, που θυμήθηκαν μνήμες από το παρελθόν, ενώ με ιδιαίτερη χαρά αναβίωσαν και ένα άλλο έθιμο, το έθιμο του δεσίματος της Εκκλησίας. Δέσιμο γύρω-γύρω με κλωστές βουτυγμένες στο μελισσοκέρι, που όπως ήθελε το έθιμο και ο μύθος, κρατούσαν μακριά το κακό.